το καλό, εντάξει. Το καλό να δώσει. Στη λέγη. Έχετε βγάλει SMS. Έχω. Έχει στείλει. Όχι SMS, χαρτί έχω. Α, χαρτί. Και έχετε γράψει. Ότι πηγαίνω το νούμερο 2. Το νούμερο 2. Ναι, γιατί πώς λέει... νιώθετε σήμερα. Πώς να νιώθω, όπως την άλλη φορά. Εντάξει, είναι αυτό που είχαμε ζήσει και το Μάρτιο. Μας βοηθάει βέβαια το γεγονός ότι ακόμα υπάρχει καλός καιρός, υψηλές θερμοκρασίες. Ο κόσμος βγαίνει, κάνει τα ψώνια του. Εννοείται τα είδη πρώτης ανάγκης. Βέβαια είδατε ότι χθες υπήρχε μια τεράστια κινητικότητα στα μαγαζιά, γιατί ήταν η τελευταία μέρα που μπορούσαν να ψωνίσουν κάποια πράγματα από μαγαζιά που ήταν κλειστά, που θα ήταν κλειστά από σήμερα. Από εδώ και πέρα ξαναμπαίνουμε στην πραγματικότητα του Μαρτίου και ελπίζουμε τουλάχιστον να μην διαρκέσει πολύ. Χθες ήταν όλο ζωή εδώ και σήμερα ένα διαφορετικό τοπίο. Ναι, μια άλλη εικόνα ισχύει. Εντάξει, είμαστε ευτυχείς όμως, γιατί ζούμε και σε μια πόλη που έχει δίπλα τη θάλασσα. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα περίπατο και καλό είναι να βρίσκουμε την ομορφιά παντού, γιατί υπάρχει γύρω μας και έτσι μπορούμε να βρίσκουμε και την ελπίδα. Άρα μασκούλα και SMS, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και απόσταση. Ωστόσο, στο κεντρικότερο εμπορικά σημείο του Ναυπλίου, στην 11η, η κίνηση δεν είναι μικρή από ό,τι βλέπουμε, με αρκετούς να έχουν βγει ή να ψωνίσουν στη Λαϊκή ή να πάνε στο φούρνο ή να κάνουν τα ψώνια του Σαββατοκύριακου. Και SMS. Ναι, φυσικά. Το νούμερο 2. Το 2. Και θα δούμε. Να κάνουμε τα απαραίτητα. Πώς αισθάνεστε σήμερα? Θεωρώ ότι ξαναμπαίνουμε σε κάποια μέτρα που δεν έπρεπε να υπάρχουν αν είχαμε συντονιστεί όλοι με τα απαραίτητα αυτά που έπρεπε μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι ήταν αναγκαίο για να μειωθεί λίγο. Βέβαια η Αργολίδα θεωρώ ότι ήταν σε καλό επίπεδο. Είναι με τα μέτρα αυτά υποβαθμίζεται, αλλά στο γενικό καλό πρέπει όλοι να είμαστε σύμφωνοι. 300 ευρώ, έτσι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Θα ματσούζει πολύ, άρα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Σώψετε το 150. Γιατί? Περισσότερο φοβάμαι τα μέτρα παρά τον ιό. Όσο καλά. Ερημιά παντού. Τα καταστήματα εστίασης και τα καφέ, όλα κλειστά στην παραλιακή του Ναυπλίου.